Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε και λίγε 13 Νοεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στην ανάλογη στο του Υπουργείου Παιδείας όπου θα μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση μεταγραφή για αντίστοιχη σχολή ή τμήμα έω δύο διαφορετικών ιδρυμάτων. Την είσοδό του στην ηλεκτρονική φόρμα θα εξασφαλίσουν μέσω του ονόματο χρήστη και του κωδικού πρόσβαση που του έχουν παρασχεθεί από τη σχολή του για να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του. Μία ακόμη υποχρέωση που έχουν οι ενδιαφερόμενοι είναι να γνωρίζουν τον οκταψήφιο αριθμό που είχαν ω υποψήφοι στι πανελίνε εξετάσει και να το προσκομίσουν στη σχολή που ενδιαφέρονται να μεταγραφούν μία εκτύπωση τη ηλεκτρονική αίτηση καθώ τα σχετικά δικαιολογητικά. Μεταγραφή δικαιούνται οι φοιτητέ που τα κατακεφαλήν εισοδήματα του δικαιούχου και των γονέων κατά το φορολογικό έτο 2014 δεν υπερβαίνουν αυτοτελώ και τα δύο το ποσό των 3.000 ευρώ με 5 μόρια. Δεν υπερβαίνουν τα 6.000 ευρώ με 4 μόρια, δεν υπερβαίνουν τα 9.000 ευρώ με 3 μόρια, ορφανός και από τους δύο γονείς με 3 μόρια, μέλος Πολύτεχνης Οικογένειας 2 μόρια, μέλος Τρίτεχνης Οικογένειας 1 μόριο, ορφανός από τον ένα γονέα 1 μόριο και τέκνο άγαμης μητέρας 1 μόριο. Ο Δικαιούχο έχει αδελφό ή αδελφή φοιτητή που φυτά σε ίδρυμα διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ανήκει στην κατηγορία των πολύδημων τέκνων που συμμετείχαν στο ίδιο σχολικό έτος στις Παναλλατικέ Εξετάσεις με ένα μόριο και ο Δικαιούχο έχει γονείς, τέκνα, αδέρφια ή σύζυγο με πιστοποιημένη αναπηρία 67% και άνω ή πάσχουν από σοβαρές παθήσεις με ένα μόριο. Αντίθετα, δεν έχουν δικαίωμα με μεταγραφή οι φοιτητέ στου οποίου έχει ήδη χορηγηθεί μεταγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, εφόσον ενετούνται εκ νέου μεταγραφής από τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο έχουν εγγραφεί, ή μεταγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής. Όσοι όμω έχουν εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο του χορηγήθηκε, κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη μεταγραφή, δύναται να αιτηθούν μεταγραφή. Φοιτητέ, των οποίων η διάρκεια φοιτηση έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Φοιτητέ που με αίτησή του έχουν διακόψει τη φοιτησή του, εκτό αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένου λόγου υγεία ή σε λόγου ανωτέρα βία, και φοιτητέ που έχουν εισεχθεί στα ΑΕΗ κάθε υπέρβαση του αριθμού εισακτέων με επιπλέον ποσοστό όπω τέκνο των Ελλήνων του εξωτερικού, άλλο δαπή, άλλο γενής και άλλοι.